όπλο της Βαλκανικής. Το Κοινοβούλιο της γειτονικής χώρας κυρώνει σήμερα τη συμφωνία, κάνοντας το πρώτο από τα προβλεπόμενα βήματα για τη θέση της σε ισχύ. Η συμφωνία αυτή βρίσκει σύμπασα τη διεθνή κοινότητα στο πλευρό των δύο χωρών, που βάζουν ένα τέλος σε μια διένεξη που κόστισε πολύ και στις δύο πλευρές των συνόρων. Για την ελληνική κυβέρνηση, η συμφωνία συνιστά μια πράξη ευθύνης και πατριωτισμού, που αποκαθιστά την ιστορική πραγματικότητα και απαντά στις ανάγκες του ελληνικού λαού, ο οποίος στη μεγάλη του πλειοψηφία διαχρονικά επιθυμεί την ειρηνική συνύπαρξη και τη συνεργασία ανάμεσα σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων. Οι δυνάμεις που εχθρεύονται τη συμφωνία και στις δύο χώρες έχουν κοινή βάση επιχειρημάτων. Την πατριδοκαπηλεία, την αλλίωση της ιστορίας και φυσικά τον άκρατο λαϊκισμό. Η Νέα Δημοκρατία και το ΒΜΡΟ όχι μόνο αγνοούν την ιστορική τους ευθύνη για τη διόνυση του προβλήματος, αλλά σήμερα, υπό την ηγεμονία ακροδεξιών ομάδων στο εσωτερικό τους, προσπαθούν για ακόμη μια φορά να παίξουν το χαρτί του διχασμού. Του διχασμού ανάμεσα σε δήθεν πατριώτες και δήθεν προδότες. Οι προβοκατόρικες ενέργειες των τελευταίων ημερών που έχουν οργανωθεί από μια χούφτα μελών και στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, σε αγαστή συνεργασία με χρυσαυγίτες, προφανώς δεν μπορούν να δημιουργήσουν την εικόνα του εθνικού διχασμού. Η συντριπτική πλειοψηφία των μελών της Νέας Δημοκρατίας δεν πρόκειται να ακολουθήσουν την ηγεσία της, αλλά και μερίδα του τύπου που υποστηρίζει τη χρυσαυγίτικη μετάλλαξη του Ιστορικού Κόμματος της Κεντροδεξιάς. Τα χθεσινά περιστατικά στα Γιάννητσά, αλλά και τα Χανιά, όπου ομάδες 5-6 μελών της Νέας Δημοκρατίας και της Χρυσής Αυγής προσπάθησαν να δημιουργήσουν ένταση, έρχονται σε συνέχεια της επίθεσης στο Γιάννη Μπουτάρη, αλλά και της εθνικιστικής στροφής της Νέας Δημοκρατίας στις τελευταίες εβδομάδες. Έρχονται σε συνέχεια του φασιστικού παραλυρήματος στους τελέχους της Νέας Δημοκρατίας Πριονίδη, που καλούσε σε πογκρόμ εναντίον αριστερών και μάλιστα με την πλήρη κάλυψη της Νομαρχιακής Επιτροπής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας. Η σιωπή του κυρίου Μητσοτάκη συνεπάγεται ότι τα περιθωριακά αυτά περιστατικά οργανώνονται κατ' εντολήν και με την πλήρη κάλυψη του ίδιου. Δικαιώνεται έτσι η επισήμανση της κυβέρνησης ότι ο κύριος Μητσοτάκης με τη στάση του νομιμοποιεί αντικειμενικά τη φασιστική ρητορία και τις φασιστικές πρακτικές και ότι είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τον ακροδεξιό εκφυλισμό της Νέας Δημοκρατίας. Κυρίες και κύριοι, αύριο πραγματοποιείται, όπως γνωρίζετε, μια ιστορική συνεδρίαση του Eurogroup. Πρόκειται για τη συνεδρίαση στην οποία θα επικυρωθεί και τυπικά η ολοκλήρωση της τελευταίας αξιολόγησης του τελευταίου ελληνικού προγράμματος. Η Ελλάδα αφήνει πίσω της μια σκληρή περίοδο που κόστισε πολλά στον ελληνικό λαό. Πέρα από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, το Eurogroup αναμένεται να λάβει αποφάσεις για τα δύο εναπομείναντα ζητήματα σχετικά με την οριστική έξοδο της Ελλάδας από τη Μνημονιακή Επιτροπή. Το πρώτο αφορά το μηχανισμό παρακολούθησης της ελληνικής οικονομίας για την περίοδο μετά το πρόγραμμα. Η λειτουργία αυτού του μηχανισμού είναι γνωστή ήδη από τις περιπτώσεις των χωρών της Ευρωζώνης που βρέθηκαν σε πρόγραμμα και εξήλθαν από αυτό. Σήμερα βεβαίως αρκετές εφημερίδες και site έσπευσαν και πάλι να κάνουν λόγο για τέταρτο μνημόνιο. Το περιεχόμενο όμως του κειμένου που δημοσιεύουν τους διαψεύδει κατηγορηματικά και τους γελιοποιεί. Όποιος το διαβάσει θα διαπιστώσει και μόνος του ότι δεν περιλαμβάνει καμία απολύτως δέσμευση για νέα μέτρα. Αντιθέτως, περιγράφει γενικούς στόχους πολιτικής που αφορούν το πρωτογενές πλεόνασμα, την απομείωση των κόκκινων δανείων, την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενοποίησης των ασφαλιστικών ταμείων, τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει η κυβέρνηση για την αύξηση του κατώτατου μισθού. Περιγράφει επίσης τη μορφή που θα πάρει η μεταμνημονιακή παρακολούθηση, χωρίς αξιολογήσεις και προαπαιτούμενες δράσεις, αλλά αποκλειστικά με αποστολές και εκθέσεις των θεσμών. Ό,τι δηλαδή ισχύει και για τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες που εξήλθαν από προγράμματα προσαρμογής. Ο μηχανισμός αυτός δεν προβλέπει μέτρα, δεν συνδέεται με χρηματοδότηση και εκταμιεύσεις, δεν προβλέπει κανενός είδους καταναγκασμό. Με λίγα λόγια, δεν έχει ουδεμία σχέση με το μηχανισμό πειθάρχησης των μνημονίων. Το δεύτερο ζήτημα και το κρισιμότερο είναι οι τελικές αποφάσεις που θα πάρει το Eurogroup για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Είναι γνωστό ήδη το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθεί η απόφαση αυτή και δεν είναι άλλο από αυτό που όρισε το Eurogroup στις 15 Ιουνίου του 2017. Δηλαδή, την θέσπιση ανώτατου ετήσιου ορίου των ακαθάριστων χρηματοδοτικών αναγκών του ελληνικού δημοσίου στο 15% του ΑΕΠ στο μεσοπρόθεσμο διάστημα. Αλλά και τον προσδιορισμό μέτρων που καθιστούν βιώσιμο το ελληνικό χρέος στο βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο επίπεδο. Είμαστε αισιόδοξοι ότι βρισκόμαστε εν ώψη μιας ουσιαστικής λύσης, η οποία θα επιδράσει πολλαπλασιαστικά
στην ήδη καταγεγραμμένη δυναμική της ελληνικής οικονομίας. Κοινά αποδεκτό κριτήριο για όλους τους εμπλεκόμενους στις συζητήσεις είναι η λύση αυτή να είναι πιστική για τις αγορές και να εμπεδώσει το αξιόχρεο της χώρας μας. Δηλαδή, να αποτελέσει την τελευταία πράξη για την αποκατάσταση της αξιοπιστίας της Ελλάδας, η οποία θα μπορεί με σίγουρα και σταθερά βήματα να οργανώσει την επόμενη μέρα, ως μια κανονική, σύγχρονη ευρωπαϊκή χώρα. Κλείνω με ένα μόνο σχόλιο. Πολλοί τις τελευταίες μέρες έχουν σπεύσει να διασπείρουν άθλιες φήμες περί δήθεν συναλλαγής της ελληνικής κυβέρνησης με αντικείμενο το μακεδονικό για να εξασφαλιστεί λύση στο χρέος. Οι φήμες αυτές φανερώνουν δύο πράγματα. Το πρώτο, άγνοια για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν οι θεσμοί και οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη. Δεύτερο και κυριότερο, φανερώνει ότι όσοι διασπείρουν αυτές τις συνωμοσιολογίες και τις άθλιες φήμες έχουν πλέον αποδεχθεί ότι η κυβέρνηση θα εξασφαλίσει μια θετική ρύθμιση για το ελληνικό χρέος. Μια ρύθμιση που ούτε στον ύπνο τους δεν είχαν δει όσοι συμμετείχαν στη συγκυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου και οι οποίοι τώρα σπέβδουν να απομειώσουν μια κυβερνητική διαπραγματευτική επιτυχία η οποία είναι προδιαγεγραμμένη. Αφού λοιπόν εξαντλήθηκε η κινδυνολογία, περνάμε πλέον στο σύμπαν του παραλογισμού και του ανορθολογισμού. Ευχόμαστε σε όλους αυτούς καλά ξεμπερδέματα. Παρακαλώ, κυρία Ζορμπά. Κύριε εκπρόσωπε, λέτε για τις φήμες που διασπείρονται σχετικά με συναλλαγή της κυβέρνησης για το προσφυγικό. Έχουν ξεκινήσει αυτές οι φήμες και από την κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνητικού σας εταίρου και διαρωτώ με αν με άξονα, μάλλον με καταλήτη αυτή τη συμφωνία της Ελλάδας με την Φύρομ, η κυβέρνηση τελεί υπό προθεσμία μέχρι δηλαδή να έρθει η συμφωνία στη Βουλή για κύρωση, γιατί ο κύριος Καμένος είχε πει ότι δεν θα κάνει οτιδήποτε για να μην κυρωθεί, όχι απλώς ότι δεν θα την ψηφίσει ο ίδιος. Ακούστε, κυρία Ζορμπά, είπατε του προσφυγικού, αυτό είναι καινούριο τώρα. Η συναλλαγή αφορά το προσφυγικό. Όχι, με συγχωρείτε. Το προσφυγικό ενδεχομένως να προκύψει μέσω είναι άλλη συναλλαγή αυτή. Είναι καινούργια συναλλαγή αυτή. Όχι, για το χρέος. Μάλιστα. Συναλλαγή τελικά τι αφορά το χρέος, το μακεδονικό, το προσφυγικό. Έχουμε λίγο μπερδευτεί εδώ με τι συναλλασσόμαστε και για ποιο θέμα συναλλασσόμαστε. Ακούστε να δείτε. Αυτά είναι συνωμοσιολογίες απαράδεκτες. Είναι φήμες άθλιες. Σας το είπα και προηγουμένως ότι όσοι τις αναπαράγουν και όσοι τις διασπείρουν έχουν προδιαγράψει μια μεγάλη επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης σε ό,τι αφορά τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους και αυτή τη στιγμή έχουν αφήσει πίσω φυσικά την κινδυνολογία της καταστροφής, του ότι η χώρα βαδίζει στα βράχια, ότι διαλυόμαστε, ότι καταστρεφόμαστε και αρχίζουν να μιλούν για συναλλαγές οι οποίες σας είπα και προηγουμένως ότι μας εισάγουν πια στο σύμπαν του ανορθολογισμού και του παραλογισμού. Τώρα, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο σκέλος του ερωτήματός σας για το αν και κατά πόσο η ελληνική κυβέρνηση δήθεν τελεί υπό προθεσμία. Όλοι τελούμε υπό την προθεσμία του συντάγματος, όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Από εκεί και πέρα, η συμφωνία, πιστέψτε με, θα κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή με μια διευρυμένη, πατριωτική και προοδευτική πλειοψηφία. Και αν χρειαστεί στη συνέχεια, επίσης πιστέψτε με, η ελληνική κυβέρνηση θα ξαναλάβει ψήφο εμπιστοσύνης για να ολοκληρώσει την τετραετία. Παρακαλώ. Ήθελα να σας ρωτήσω, αν σας προβληματίζουν όλα αυτά που συμβαίνουν στα Σκόπια αυτή τη στιγμή, έχουμε τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Ζάεφ, να απειλεί με καθαίρεση τον Πρόεδρο, ο Πρόεδρος να απαντά, δεν αλλάζω άποψη, αν θέλεις καθαίρεσέ με. Σας προβληματίζει, θεωρείτε ότι τελικά θα μπορέσει να το περάσει αυτό ο ΖΑΕΦ στα Σκόπια και μήπως τελικά εσείς πάρετε όλο το πολιτικό κόστος και να βαγίσει η συμφωνία από εκεί? Κύριε Τσακίρη, επιτρέψτε μου να πριν απαντήσω στην ερώτησή σας να κάνω άλλο ένα σχόλιο. Κύριος Μητσοτάκης πριν από λίγο καιρό, νομίζω το ξαναείπε στην ομιλία του στη Βουλή, αλλά δεν έχει και τόση σημασία αυτό, είχε δηλώσει ότι δεν πρόκειται να διχάσει τους Έλληνες για να ενώσει τους Σκοπιανούς. Από ό,τι φαίνεται, και αυτά ήταν τα λόγια που χρησιμοποίησε εκείνος, από ό,τι φαίνεται, ο μόνος που ενώθηκε με τις ακροδεξιές ομάδες του ΒΜΡΟ και τις εθνικιστικές αντιλήψεις που αυτή τη στιγμή εμποδίζουν ή, εν πάση περιπτώσει, αντιδρούν στη συμφωνία στην γειτονική μας χώρα είναι ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει υιοθετήσει
ίδια και απαράλλαχτη την εθνικιστική ρητορική του ΒΜΡΟ και των ακροδεξιών στη γείτονα. Και επομένως νομίζω ότι αυτό αποτελεί και το εθνικιστικό παράδοξο, δηλαδή ότι οι εθνικιστές και στα δύο κράτη αντιδρούν σε μια συμφωνία την οποία χαρακτηρίζουν και οι δύο ως μειοδοσία. Από τη μία μεριά ο κύριος Μητσοτάκης μας λέει ότι αυτός που μειοδότησε ήταν ο κύριος Τσίπρας, από την άλλη μεριά το ΒΜΡΟ λέει ότι ο κύριος Ζάεφ είναι ο εθνικός μειοδότης. Τελικά ποιος είναι ο εθνικός μειοδότης? Κανείς δεν είναι εθνικός μειοδότης. Απλώς μιλάμε για δύο ηγέτες και για δύο κυβερνήσεις οι οποίες για πρώτη φορά πορεύτηκαν με άξονα τις αξίες της συνεργασίας, της φιλίας, της αλληλεγγύης και της συνανάπτυξης στα Βαλκάνια, και γι' αυτό το λόγο επέλυσαν μια διένεξη η οποία κρατά εδώ και 26 χρόνια, αποστερώντας πολιτικό κεφάλαιο από τα Βαλκάνια, αλλά αποστερώντας και διπλωματικό κεφάλαιο από την ελληνική εξωτερική πολιτική. Τώρα, σε ό,τι αφορά την συμφωνία στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, εμείς θα στηρίξουμε με όλες μας τις δυνάμεις την προσπάθεια που κάνει ο κύριος Ζάεφ να ακυρώσει τη συμφωνία και στη συνέχεια να ολοκληρώσει το δημοψήφισμα και τη συνταγματική αναθεώρηση έτσι όπως προβλέπεται για να τεθεί η σύμβαση σε ισχύ, και στη συνέχεια να την κυρώσει το Ελληνικό Κοινοβούλιο, όπως σας είπα, με μια ευρεία κοινοβουλευτική προοδευτική πλειοψηφία. Πολιτικό κόστος, κύριε Τσακίρη, από την συμφωνία η κυβέρνηση δεν νιώθει ότι υπάρχει. Νομίζουμε αντιθέτως ότι η συμφωνία αυτή ενώνει το σύνολο των δημοκρατικών και προοδευτικών πολιτών σε μια κατεύθυνση επίλυσης προβλημάτων, όχι δημιουργίας προβλημάτων, στην ευρύτερη περιοχή της Βαλκανικής, αλλά και μεταξύ της χώρας μας και της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Παρακαλώ, κυρία Σαββοπούλου. Σας πήρε το λόγο πριν ο κύριος Τσακίρης. Δεν πειράζει. Κύριε εκπρόσωπε, εκφράσατε την αισιοδοξία ότι όταν θα έρθει η προσκύρωση η συμφωνία στη Βουλή, εκφράσατε την πεποίθηση ότι η κυβέρνηση θα λάβει, αν χρειαστεί, πάλι ψήφο εμπιστοσύνης. Ωστόσο, ο αντιπρόεδρος του κόμματος με το οποίο συνεργάζεστε είπε σήμερα σε συνέντευξή του ότι σε περίπτωση που έρθει πάλι μια πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή, οι ΑΝΕΛ δεν θα στηρίξουν την κυβέρνηση. Σας είπα ότι η συμφωνία θα κυρωθεί με ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία και αν χρειαστεί η ελληνική κυβέρνηση θα ξαναλάβει ψήφο εμπιστοσύνης για να ολοκληρώσει την τετραετία. Δεν ανακαλώ προφανώς τη δήλωσή μου, ήταν σαφής και συγκεκριμένη. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, επ' αυτού, γιατί δημιουργείται κάποια ερωτηματικά με αυτήν την τοποθέτησή σας. Λέτε λοιπόν ότι εφόσον ψηφιστεί η συμφωνία, η κυβέρνηση μπορεί να προκαλέσει ψήφο εμπιστοσύνης. Αυτό θα γίνει στην περίπτωση. Δεν είπα τίποτα τέτοιο. Το είπε ενίσχυση. Είπα, αν χρειαστεί, θα ξαναλάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Σε ποια περίπτωση λοιπόν, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια σας και να μην υπάρχει παρανόηση, σε ποια περίπτωση λοιπόν μπορεί να χρειαστεί, σε περίπτωση που δεν ψηφίσουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, κατά την κρίση της κυβέρνησης, μπορεί αυτό να είναι αιτούμενο, ή σε μία άλλη περίπτωση που δεν περάσει η συμφωνία από τη Βουλή μπορεί να χρειαστεί? Η συμφωνία δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μην περάσει, να μην κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή. Σε ό,τι αφορά το άλλο ζήτημα που μου βάζετε, σας λέω πολύ σαφώς ότι το Ελληνικό Σύνταγμα προβλέπει ότι εκείνος που κρίνει τον χρόνο κατά τον οποίο θα ζητήσει την ψήφο εμπιστοσύνης της Βουλής είναι αποκλειστικά και μόνο ο Πρωθυπουργός. Εφόσον λοιπόν το κρίνει ο Πρωθυπουργός, θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης και θα τη λάβει. Παρακαλώ, κυρία Καντώνα. Ενισχυμένη πλειοψηφία 180 βουλευτών, σκέφτεστε να ζητήσετε, κύριε εκπρόσωπε? Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα, ούτε υπάρχει συνταγματική ανάγκη για κάτι τέτοιο, όπως γνωρίζετε, διότι συνταγματική ανάγκη για αυξημένη πλειοψηφία υπάρχει μόνο όταν θέλεις να μεταφέρεις αρμοδιότητες της ελληνικής κυβέρνησης σε διεθνείς οργανισμούς. Σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε μια τέτοια συμφωνία η οποία μεταφέρει αρμοδιότητες σε διεθνή οργανισμό ή αφορά ζητήματα εθνικής κυριαρχίας. Ωστόσο, αυτό το
το οποίο θα επιδιώξουμε και το έχω πει πολλές φορές από αυτό εδώ το βήμα, το έχει πει και ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός των Εξωτερικών, θα είναι μια όσο το δυνατόν πιο διευρυμένη πλειοψηφία. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα πρέπει να λάβει τις ευθύνες του, διότι ξέρετε, ο κ. Μητσοτάκης από τη μία μεριά δεν μπορεί να δηλώνει σε Ευρωπαίους ή Γερμανούς αξιωματούχους ότι δεν θα πάρει πίσω τη συμφωνία και από την άλλη μεριά να μας λέει ότι δεν θα την ψηφίσει. Πρέπει να αποφασίσει αν θα είναι Μητσοτάκης εξωτερικού ή Μητσοτάκης εσωτερικού. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, σήμερα ο αντιπρόεδρος των ΑΝΕΛ, ο κύριος Γουρίδης, σε συνέντευξή του είπε ότι στην κοινοβουλευτική ομάδα των ΑΝΕΛ έγινε όντως σύνδεση του ονοματολογικού με το χρέος. Ήθελα να σας ρωτήσω, λέει ψέματα ο κύριος Γουρίδης? Και αν λέει ψέματα, πρέπει εσείς να ζητήσετε από τον κύριο Καμένο ή να εγκαλέσει ή να ζητήσει την παρέτηση του κύριου Γουρίδη, που είναι αντιπρόεδρος των ΑΝΕΛ? Ακούστε, κυρία Τζολέτο, ακούστε λίγο πιο προσεκτικά τη δήλωση του κυρίου Γουρίδη, ο οποίος λέει ότι συζήτησαν σε διάφορα πηγαδάκια μια σειρά από ζητήματα, μια σειρά από θέματα που σχετίζονται με την συμφωνία και πουθενά δεν επιβεβαιώνει αυτό το οποίο εσείς λέτε τώρα. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ και το είπα και προηγουμένως είναι ότι οι φήμες περί συναλλαγής, οι φήμες περί ανταλλαγής, το μόνο το οποίο κάνουν είναι να εκθέτουν αυτούς που τις διασπείρουν. Και σας εξήγησα προηγουμένως για ποιον ακριβώς λόγο συμβαίνει αυτό. Διότι απλούστατα έχουν προδιαγράψει μια θετική ρύθμιση για το ελληνικό χρέος και αυτό το οποίο θέλουν να κάνουν τώρα είναι να δημιουργήσουν εντυπώσεις και να απομειώσουν αυτή την μεγάλη διαπραγματευτική επιτυχία η οποία οδηγεί τη χώρα μας εκτός μνημονίου, αλλά οδηγεί και στην αυτοδύναμη ανάκτηση της πρόσβασής μας στις αγορές χρήματος. Σας ξαναλέω, τους εύχομαι καλά ξεμπερδέματα. Παρακαλώ, κύριε Στρατάκη. Ήθελα να ρωτήσω, καταρχήν, επειδή ακούμε από το Κινάλ, από την κυρία Γεννηματά συνεχώς, να έχει μια τοποθέτηση περί βελτίωσης ορισμένων από τους όρους της συμφωνίας αυτής. Για να μην γυρνάμε γύρω-γύρω, υπάρχει πιθανότητα να συζητήσετε κάτι τέτοιο? Εμείς δεν γυρνάμε γύρω-γύρω. Γίνεται κάτι τέτοιο? Η ελληνική κυβέρνηση δεν γυρνάει γύρω-γύρω. Η συμφωνία έχει υπογραφεί. Όχι η κυβέρνηση, μην το ξεκαθαρίσω. Επιτρέψτε μου λοιπόν. Η συζήτηση γυρνάει γύρω-γύρω. Δεν ξέρω ποιος την κάνει αυτή τη συζήτηση. Θα σας πω το εξής. Η συμφωνία έχει υπογραφεί. Η συμφωνία κυρώνεται σήμερα από το Κοινοβούλιο της πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Στη συνέχεια θα προχωρήσει η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης και μετά θα έρθει προς κύρωση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τα ζητήματα που αφορούν τη συμφωνία όλα έχουν κλείσει. Η συμφωνία είναι απολύτως θετική και διασφαλίζει τα εθνικά μας συμφέροντα με κάθε δυνατό τρόπο. Και με αυτή την έννοια νομίζω ότι η πολιτική τοποθέτηση της κυρίας Γεννηματά αλλά και του κυρίου Βενιζέλου, απροπώ, ο οποίος θέτει ζήτημα επαναδιαπραγμάτευσης, νομίζω ότι απλά είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Αρνούνται την πολιτική ιστορία του κόμματος από το οποίο προέρχονται, αρνούνται την ανάγκη αυτή τη στιγμή να στηριχθεί μια συμφωνία που επιλύει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο μια διένεξη η οποία υπάρχει εδώ και 26 χρόνια. Θα τους έλεγα ότι θα ήταν προτιμότερο να ακούσουν μια σειρά από στελέχη του κινήματος αλλαγής, τα οποία επιμένουν να μιλούν για μια καλή συμφωνία, η οποία, όπως είπα και προηγουμένως, διασφαλίζει τα εθνικά συμφέροντα. Θα τους πρότεινα να ακούσουν τις τοποθετήσεις του κυρίου Αλιβιζάτου, τις τοποθετήσεις του κυρίου Μανιτάκη, αλλά και άλλων σημαντικών νομικών συνταγματολόγων, αλλά και δημοσίων προσώπων, οι οποίοι έχουν υποστηρίξει αυτή τη συμφωνία. Το κίνημα αλλαγής νομίζω ότι αν θέλει να δικαιώσει την ίδια του την ιστορία, θα πρέπει στο σύνολό του να στηρίξει την συμφωνία με την πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και να αφήσει τις προφάσεις οι οποίες κατά τη γνώμη μου εκπορεύονται ή προκαλούνται από ένα αντισυριζαϊκό μένος το οποίο έχει και η κυρία Γεννηματά αλλά και ο κύριος Βενιζέλος. Παρακαλώ, κυρία Μπαρμπάτση. Ήθελα λίγο να επανέλθω στην ψήφιση της συμφωνίας από το Ελληνικό Κοινοβούλιο και στο κομμάτι που αναφέρεται ότι αν θα ζητηθεί δεύτερη φορά ψήφος εμπιστοσύνης. Θα ήθελα να μας ξεκαθαρίσετε λίγο, δηλαδή, εάν καταψηφίσουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, όπως έχουν πει, τη συμφωνία, εσείς τότε θα ζητήσετε ψήφο εμπιστοσύνης? Νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρος. Και θα ζητήσουμε και θα πάρουμε ψήφο εμπιστοσύνης.
Παρακαλώ, κύριε Περδικά. Αυτό σημαίνει ότι θα ταυτίσετε τη διαδικασία ψήφιση τη συμφωνία με ψήφο εμπιστοσύνη ή σε διαφορετική περίπτωση σε ποιε ψήφου προσδοκάτε από το Κοινοβούλιο? Σας είπα. Προσδοκάτε στι ψήφου. Σας είπα, εφόσον τεθεί οποιοδήποτε θέμα αμφισβήτηση του Κοινοβουλίου, τη εμπιστοσύνη του Κοινοβουλίου και από τον οποιονδήποτε στην ελληνική κυβέρνηση, τότε ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει και θα λάβει ψήφο εμπιστοσύνης. Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, επειδή χρησιμοποιήσατε νομίζω 2-3 φορές ότι σε περίπτωση όταν θα έρθει μάλλον η συμφωνία θα έχει και θα ψηφιστεί και μάλιστα με διευρυμένη κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Θα έλεγα ότι η κοινοβουλευτική αριθμητική δεν συμβαδίζει με αυτό. Με δεδομένο ότι δεν θα ψηφίσουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, έχετε κάποια εικόνα, ξέρετε ότι και το κίνημα αλλαγής δεν θα έρθει, παρότι την ευχή που εκφράσατε προηγουμένως. Εγώ δεν εξέφρασα καμία ευχή. Ακούστε τις πολιτικές τοποθετήσεις. Αναμονή και υπομονή θα συστήνα. Εκτός αν έχετε έρθει σε επαφή με κάποιους βουλευτές. Αναμονή και υπομονή. Μάλιστα. Παρακαλώ. Σε αυτό το πλαίσιο, κύριε εκπρόσωπε, το Ποτάμι και ο Σταύρος Θεοδωράκης αποτελούν μια χρυσή εφεδρία για την κυβέρνηση. Και πώς κρίνετε τις σημερινές τοποθετήσεις απέναντι στο Ποτάμι και στον κύριο Θεοδωράκη, όταν μέχρι πριν μερικούς μήνες, κάποια χρόνια, ήσασταν σφόδρα πολέμιος του ποταμιού και του κ. Θεοδωράκη, χαρακτηρίζοντας το κόμμα της διαπλοκής. Ό,τι είπατε για το ποτάμι δεν υπόθηκε ποτέ από μένα. Εγώ σας είπα πάρα πολύ συγκεκριμένα τι θα συμβεί στην περίπτωση που ζητηθεί ψήφος εμπιστοσύνης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τα υπόλοιπα για το ποτάμι τα λέτε εσείς. Ωστόσο, οφείλω να πω ότι ο κ. Θεοδωράκης, με τον οποίο είναι προφανές ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει αντιπαρατεθεί στο παρελθόν, έχει συγκρουστεί στο παρελθόν, έχει τηρήσει μια πάρα πολύ υπεύθυνη στάση και μια στάση που τιμά τον ίδιο και δείχνει ότι σέβεται τις ιδεολογικές του αρχές και την ίδια του την ιστορία, τη στάση στήριξης της συμφωνίας. Αυτή τη στάση προφανώς τη χαιρετίζουμε. Παρακαλώ, κυρία Μάνη. Και αν λοιπόν οι ΑΝΕΛ καταψηφίσουν, απλά για να το καταλάβω. Και αν χρειαστεί, ο Πρωθυπουργός θα ζητήσει ψήφο εμπιστοσύνης και θα την πάρει. Αυτό δεν είπατε? Απολύτως. Και για τις προσφυγείς στις κάλπες, με την ευρεία έννοια, δηλαδή ψήφο εμπιστοσύνης. Ψήφο εμπιστοσύνης είναι πολύ συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία προβλέπεται στο Ελληνικό Σύνταγμα και δεν έχει καμία σχέση με εκλογές. Ωραία. Παρακαλώ. Το γεγονός ότι χαιρετήσατε και δημόσια τη στάση του κυρίου Θεοδωράκη σημαίνει ότι σε μια οποιαδήποτε διαδικασία ψήφου εμπιστοσύνης προσβλέπεται και στην ψήφο του κυρίου Θεοδωράκη? Δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από αυτό που είπα. Χαιρετίζουμε την στάση του κυρίου Θεοδωράκη να στηρίξει την συμφωνία, καθώς θεωρούμε ότι αυτή η στάση είναι και τίμια και σέβεται τις ιδεολογικές αρχές και την πολιτική ιστορία τόσο του ίδιου όσο και του ποταμιού. Τελεία. Παρακαλώ. Όχι, όχι, ο κύριος Χατζηνικόλας. Με δύο ερωτήσεις, η μία αφορά τις διεθνείς μας σχέσεις. Μία ερώτηση. Στη συνέχεια θα κάνετε δεύτερη. Ωραία. Αν θέλετε. Εν ώψη της Συνόδου Κορύφης στις Βρυξέλλες 28-29, θέλω να σας ρωτήσω αν επίκειται συμφωνία με την Αλβανία για την αποκλειστική οικονομική ζώνη μέχρι τότε. Κοιτάξτε, το Υπουργείο Εξωτερικών έχει επανειλημμένως δηλώσει και δια του Υπουργού ότι δουλεύουμε στην κατεύθυνση της σύναψης μιας συμφωνίας η οποία θα επιλύει όλα τα ανοιχτά ζητήματα που έχει η Ελλάδα με την Αλβανία. Τώρα το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας αφορά το Υπουργείο Εξωτερικών. Παρακαλώ, κυρία Κεχαγιά. Α, με συγχωρείτε, είχατε ζητήσει εσείς το λόγο προηγουμένως. Okay. Είστε σίγουροι? Ευχαριστώ. Κύριε εκπρόσωπε, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Γιούγκερ, μας ενημερώνει ότι συγκαλεί άτυπη συνάντηση εργασίας την Κυριακή για το μεταναστευτικό με ομάδα αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων των ενδιαφερόμενων κρατών μελών για εξεύρεση λύσεων. Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή υπάρχει έντονη φημολογία ότι θα ζητηθεί από και από την ελληνική κυβέρνηση, για να είμαι ακριβής, να κάνει κάποιες περαιτέρω υποχωρήσεις στο μεταναστευτικό προσφυγικό, πρωτίστως από την πλευρά της Γερμανίας, σε ποιο βαθμό η ελληνική κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να τις κάνει? Ακούστε, κυρία Κεχαγιά, πράγματι το Σαββατοκύριακο, αν δεν κάνω λάθος, την Κυριακή, θα διεξαχθεί μια συνάντηση εργασίας υπό την αιγίδα της Κομισιόν, στην οποία θα συμμετέχουν η Γερμανία, η Γαλλία, η επερχόμενη Αυστριακή
Προεδρία, καθώς και τα βασικά κράτη που αποτελούν κράτη πρώτης υποδοχής προσφύγων και μεταναστών. Σε αυτήν την συζήτηση θα τεθούν μια σειρά από θέματα, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει κατατεθεί καμία απολύτως πρόταση. Οποιαδήποτε επίσημη πρόταση κατατεθεί, είναι προφανές ότι η ελληνική κυβέρνηση θα την επεξεργαστεί και θα τοποθετηθεί σχετικά, πάντοτε με γνώμονα την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και την βέλτιστη διαχείριση του προσφυγικού και μεταναστευτικού ζητήματος. Παρακαλώ. Το τι θα προτείνει η Γερμανία είναι λίγο πολύ γνωστό από την ενδοκυβερνητική κρίση που έχει προκύψει και από τα όσα έχει πει ο Υπουργός Εσωτερικών. Το ερώτημα είναι η Ελλάδα με ποιες προτάσεις θα κατέβει. Δεν θα έχετε κάποια αντιπρόταση, δεν ετοιμάζεστε κάπως? Κοιτάξτε να δείτε. Όταν καταρχήν οι κυβερνήσεις δεν επεξεργάζονται τη θέση τους με βάση δημοσιεύματα, φήμες, ρεπορτάζ, αντιθέτως κάθε φορά προετοιμάζονται στη βάση γραπτών προτάσεων που κατατίθενται από οποιοδήποτε κράτος μέλος ή από οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό συμμετέχει σε μια σύσκεψη εργασίας. Όταν λοιπόν κατατεθούν προτάσεις, η ελληνική κυβέρνηση θα εξετάσει τη στάση της. Εξάλλου, όπως καταλαβαίνετε, η συνάντηση αυτή εργασίας δεν προκαλείται από την ελληνική κυβέρνηση. Η ελληνική κυβέρνηση κλήθηκε να συμμετάσχει και βεβαίως θα συμμετάσχει και θα προσπαθήσει να είναι όσο το δυνατόν πιο επικοδομητική για να βρούμε τις βέλτιστες λύσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή η Ευρώπη καθώς και τα κράτη υποδοχής. Παρακαλώ. Κύριε Εκπρόσωπε, εν όψει της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, η ελληνική πλευρά, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να στείλει μια επιστολή αφού εγκριθεί η συμφωνία στην Βουλή της γειτονικής χώρας. Την έχει στείλει, θα την στείλει η ελληνική πλευρά την επιστολή και τι θα είναι ακριβώς, τι θα λέει μέσα? Όχι, επιτρέψτε μου. Η συμφωνία προβλέπει σαφώς τα βήματα που πρέπει να γίνουν για να τεθεί η συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας σε ισχύ. Ποια είναι αυτά τα βήματα? Πρώτον, κύρωση από την Βουλή του γειτονικού κράτους της συμφωνίας και στη συνέχεια πρόσκληση από τη μεριά του ΝΑΤΟ, η πρόσκληση για ένταξη η οποία θα αποσταλεί με την αίρεση της ολοκλήρωσης της συνταγματικής αναθεώρησης και της αλλαγής ονομασίας. Αυτά είναι δεδομένες κινήσεις οι οποίες προβλέπονται από τη συμφωνία και οι οποίες είναι πολύ συζητημένες. Προφανώς θα κάνει η ελληνική πλευρά ό,τι απαιτεί η συμφωνία για να τεθεί αυτή σε ισχύ. Παρακαλώ. Στο θέμα του χρέους, υπάρχει κάποιος στόχος από την ελληνική πλευρά που έχει τεθεί ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη επιστροφή της χώρας στις αγορές για το θέμα των ορειμάσεων? Ο στόχος είναι καταρχήν μαθηματικός και αυτόν τον σέβονται όλοι και κατά δεύτερον πολιτικός. Ο πολιτικός στόχος είναι η ρύθμιση να είναι τέτοια που να μπορεί να είναι πιστική στις αγορές χρήματος έτσι ώστε να αποκλιμακωθούν περαιτέρω τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων και αυτά να είναι διαπραγματεύσιμα στην πρωτογενή αγορά αλλά και στη δευτερογενή αγορά με πάρα πολύ καλούς όρους. Αυτό είναι το πρώτο. Το μαθηματικό σκέλος αφορά την ανάγκη η οποιαδήποτε ρύθμιση να εξασφαλίζει ότι στο μεσοπρόθεσμο διάστημα οι ακαθάριστες χρηματοδοτικές ανάγκες του ελληνικού δημοσίου δεν θα υπερβαίνουν το 15% του ΕΠ. Για να γίνει κάτι τέτοιο, ξέρετε καλά κύριε Κλαβδιανέ, ότι πρέπει να υπάρξουν συγκεκριμένες επιμηκύνσεις των ημερομηνιών ορίμανσης των ελληνικών ομολόγων, οι οποίες βεβαίως ως προς το μέγεθός τους, ως προς το ύψος τους, εξαρτώνται από τις προβολές που θα κάνουν οι τεχνικές ομάδες και θα αφορούν την ανάπτυξη στην Ελλάδα, τις προβλέψεις για την ανάπτυξη στην Ελλάδα. Δηλαδή, όσο μεγαλύτερη είναι η ανάπτυξη που θα προβλέπετε, τόσο μικρότερη θα είναι η επιμήκυνση και το αντίθετο, όσο μικρότερη θα είναι η ανάπτυξη που θα προβλέπετε, τόσο μεγαλύτερη πρέπει να είναι η επιμήκυνση. Αυτή είναι μια τεχνική συζήτηση, τα αποτελέσματα της οποίας θα ανακοινωθούν αύριο μετά το Eurogroup που θα γίνει και θα λάβει και τις τελικές αποφάσεις για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω με βεβαιότητα είναι ότι με δεδομένο πως τα κριτήρια στη βάση των οποίων συζητάμε είναι κοινά για όλους, η ρύθμιση του ελληνικού χρέους θα είναι απολύτως αξιόπιστη και απολύτως πιστική για την επιστροφή της χώρας στις αγορές χρήματος. Παρακαλώ, κύριε Μάνα. Θεωρείτε σίγουρο ότι αύριο θα ληφθεί η απόφαση? Αποκλείεται το ενδεχόμενο παράταση των νέων? Όλοι έχουν σπεύσει να δηλώσουν ότι η αυριανή συνεδρίαση του Eurogroup θα είναι μια συνεδρίαση που θα καταλήξει σε συγκεκριμένες αποφάσεις.
Παρακαλώ, κύριε Χατζηνικόλα. Θέλω να σα ρωτήσω μετά την έλευση τη δικογραφία για το κοινό στη Βουλή, στην κυρία Τουλουπάκη, όπου έχει την έννοια τη διερεύνηση τείχων πολιτικών ευθυνών του τότε Υπουργού Υγείας, του κ. Άγγελου Γεωργιάδη, για τι 23 προσλήψεις στο Κερκνό, εκ των οποίων οι 17 εργάστηκαν στο δικό του πολιτικό γραφείο. Η κυβέρνηση σκέφτεται να ζητήσει προκατακριτική επιτροπή στη Βουλή. Ακούστε, σε ό,τι αφορά τον κύριο Γεωργιάδη, νομίζω ότι οι πολιτικές του ευθύνες είναι πασιφανείς και προφανείς σε ό,τι αφορά την συγκεκριμένη υπόθεση. Γνωρίζετε ότι η εισαγγελέας ήδη έχει ασκήσει, αν δεν κάνω λάθος, 7 κακουργηματικές διώξεις. Κάποια στιγμή ο κύριος Γεωργιάδης θα πρέπει να τοποθετηθεί για όλα αυτά, αντί να τα χρεώνει σε υποτιθέμενα χειραγωγημένα πορίσματα, διότι αυτό έκανε, αν δεν κάνω λάθος, με χθεσινές του δηλώσεις. Θα πρέπει να μας πει αν και οι διώξεις που του έχουν ασκηθεί είναι αποτέλεσμα χειραγώγησης ή αποτέλεσμα εντολών και από ποιον. Ωστόσο, από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τις ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του κ. Γεωργιάδη, ας αναμένουμε να δούμε το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής που θα εξετάσει τη δικογραφία. Παρακαλώ. Κύριε εκπρόσωπε, χθες και σήμερα κυβερνητικά στελέχη αφήνουν συνεχώς υπόνοιες ότι σε κάποιες διαμαρτυρίες συμμετέχουν ταυτόχρονα στελέχη και της Νέας Δημοκρατίας. Δεν αφήνουμε υπόνοιες, δεν αφήνουμε καμία υπόνοια. Το λέμε ευθέως, είναι σαφές. Έχετε κάποια στοιχεία που τεκμηριώνουν ακόμα περισσότερο? Μπορείτε να ανατρέξετε στις δηλώσεις της κυρίας Τζάκρη, μπορείτε να ανατρέξετε στις δηλώσεις του κυρίου Κοντονή, μπορείτε να ανατρέξετε στις δηλώσεις του ίδιου του κυρίου Καμένου, οι οποίοι κάνουν λόγο, αλλά και σε μια σειρά από δημοσιεύματα εφημερίδων που κάνουν λόγο για μια σειρά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία σε συνεργασία με χρυσαυγίτες οργάνωσαν αυτές τις περιθωριακές εκδηλώσεις δήθεν οργής. Σας είπα και στο εισαγωγικό μου, στην εισαγωγική μου τοποθέτηση ότι πρόκειται για οργανωμένες αθλειότητες τις οποίες καλύπτει πλήρως ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος έχει και την ευθύνη για τον ακροδεξιό εκφυλισμό της Νέας Δημοκρατίας. Παρακαλώ, κυρία Ζορμπά. Κύριε εκπρόσωπε, είναι βέβαιο, δεδομένου του χρονοδιαγράμματος για τα βήματα της συμφωνίας, ότι θα κληθεί να την κυρώσει η παρούσα Βουλή? Απολύτως βέβαιο. Παρακαλώ. Είχατε ζητήσει προηγουμένως το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Κύριε εκπρόσωπε, το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση θα πρέπει να το περιμένουμε στη Βουλή μέχρι τις 15 Ιουλίου ή θα πάει πιο πίσω από Οκτώβρη? Έχω την εντύπωση ότι οι σχετικές επεξεργασίες στο Υπουργείο Εσωτερικών έχουν ολοκληρωθεί. Ωστόσο, ο χρόνος κατάθεσης του νομοσχεδίου αφορά το Υπουργείο Εσωτερικών και την συνεννόηση που θα κάνει με τη Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης. Εφόσον υπάρξει μια συγκεκριμένη ημερομηνία, αυτή θα ανακοινωθεί και από το Υπουργείο Εσωτερικών όπως αρμόζει. Παρακαλώ, κύριε Σαββοπούλου. Κύριε εκπρόσωπε, κυκλοφορεί στο διαδίκτυο ένα βίντεο με τον βουλευτή σας, τον κύριο Σέτς, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος δείχνει να διασκεδάζει με έναν ύμνο των Μακεδόνων του Αιγαίου, κάτι που, όπως γράφεται, θεωρείται η επιτομή του αλυτρωτισμού, και θα ήθελα το σχόλιο σας. Κυρία Σαββοπούλου, όσοι έχουν ζήσει σε αυτές τις περιοχές γνωρίζουν ότι δεν πρόκειται για ύμνο, πρόκειται για ένα παραδοσιακό τραγούδι το οποίο έχουν χορέψει το 90%, αν όχι το 100% των Ελλήνων πολιτών που διαμένουν σε αυτές τις περιοχές. Είμαστε το 2018 και νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες μπορούν να χορεύουν ό,τι θέλουν χωρίς να τους ασκείται σχετική κριτική. Παρακαλώ. Την επιστολή πρόσκληση στην πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας θα υπογράφει ο κύριος Καμένος ή ο κύριος Κουβέλης? Την επιστολή πρόσκλησης ένταξη στο ΝΑΤΟ, αν δεν κάνω λάθος, θα την υπογράφουν είτε οι Υπουργοί Εξωτερικών είτε οι Πρωθυπουργοί. Παρακαλώ. Είπατε προηγουμένως ότι θα υποστηρίξετε τις προσπάθειες του κύριου Ζάεφ που κάνει. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο τρόπο για την υποστήριξη ή απλά είναι? Η υποστήριξη είναι πάντοτε δια του λόγου και δια της προσπάθειας να πείσουμε και τους πολίτες της γειτονικής χώρας ότι αυτή η συμφωνία είναι προς όφελος και των δύο χωρών. Νομίζω δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.